δεν μας σταματάει τίποτα. Τίποτα δεν μας σταματάει. Η βροχή είναι ένα δώρο της φύσης και μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Σας ευχαριστώ που μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ για να κάνουμε τα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου. Να κάνουμε τα εγγένεια του στρατηγείου της νίκης. Θα ξαναμαζευτούμε εδώ πάλι όλοι μαζί το βράδυ των εκλογών για να γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη. Το βράδυ των εκλογών θα νικήσει ο Ρεθιάδης. Το βράδυ των εκλογών θα νικήσουν οι πολίτες. Οι πολίτες της Ορεστιάδας δεν καταλαβαίνουν από πιέσεις, από φόβο, από μεθοδεύσεις. Οι πολίτες δεν πτωούνται από στημένες δημοσκοπήσεις, από δίθεν μετρήσεις που διακινούν οι πανικόβλητοι αντίπαλοί μας για να δίνουν κουράγιο στους απογοητευμένους φίλους τους. Στις εκλογές του Μαΐου θα κάνουν οι πολίτες τη μεγάλη ανατροπή. Θα κάνουν οι πολίτες τη μεγάλη αλλαγή. Στην επόμενη σελίδα θα γράφουμε κεφαλαία γράμματα. Δήμος Ορεστιάδας, τόπος να ζούμε. Όλοι μαζί να ζούμε με ενότητα, με στόχους που πετυχαίνουμε, με ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς, με αυτοπεποίθηση, με τα παιδιά μας κοντά μας και όχι μετανάστες στη Γερμανία, στη Βρετανία, στην Αυστρία. Να ζούμε όλοι μαζί στην ευλογημένη πόλη μας, που έχτισαν πριν από 100 χρόνια οι πρόγονοί μας. Την έχτισαν ανάμεσα στα ιστορικά χωριά μας, σε χωριά που ήδη έγραψαν τη δική τους ιστορία. Φίλες και φίλοι, τα τελευταία 5 χρόνια ζούμε μια παρατεταμένη γκρίζα πραγματικότητα. Σαν να μην φτάνουν τα προβλήματα που όλοι αντιμετωπίζουμε λόγω της οικονομικής κρίσης. Έχουμε μια διοίκηση δημοτική που αντί να προσθέτει, αφαιρεί. Αντί να χτίζει, γκρεμίζει. Αντί να φέρνει έσοδα, χάνει εκατομμύρια, όπως αποδείξαμε με βούλες και υπογραφές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά με τον Δήμαρχο θα ασχοληθεί ο λαός. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα και το αύριο του Δήμου. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες των Δημοτών. Έτσι αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας και την αποστολή μας. Γνωρίζετε ότι χάρη στην καμπάνια στα χωριά και στις γειτονές του Δήμου η Μαρία Κουκουσκίδου, γυρίσαμε όλα τα χωριά και τις γειτονιές της πόλης. Τους ακούσαμε όλους. Καταγράψαμε τα προβλήματα. Όχι μόνο αυτά τα μεγάλα, αλλά και τα μικρά. Αυτά που πνίγουν τους δημότες μας και την καθημερινότητά τους. Αλλά ας αναφέρουμε επιγραμματικά τα πιο σημαντικά. Η απεσιοδοξία και το αίσθημα εγκατάλειψης που αισθάνονται οι πολίτες μας είναι τεράστιο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο θα έλεγα. Η καχεκτική οικονομική δραστηριότητα. Το ζαχαρουργείο απειλείται. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κλείνουν. Το δημόσιο αποσύρει τις υπηρεσίες του. Το αγροτικό εισόδημα μειώνεται. Οι συντάξεις μειώθηκαν. Οι καταναλωτές πάνε απέναντι. Προτείναμε πρώτοι από όλους την ολοκληρωμένη παρέμβαση για το ξαναζωντάνεμα της αγοράς. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ. Για τη μείωση των δημοτικών τελών. Την υλοποίηση του τοπικού συμφώνου για την απασχόληση προκειμένου να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Η απουσία εναλλακτικών πηγών παραγωγής πλούτου. Ενώ ότι τώρα που δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα μπορούσε να υπάρχει αναπλήρωση της απώλειας εισοδημάτων από άλλες πηγές, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο τομέας της ενέργειας, ακόμα και το πανεπιστήμιο. Δεν προετοιμαστήκαμε όμως. Υπήρξε αδράνεια. Ο Δήμος δεν ανταποκρίθηκε. Τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτά που έχουν τσακίσει στην κυριολεξία την κοινωνία. Το είπα και το ξαναλέω. Η μάχη με τα προβλήματα της καθημερινότητας θα είναι διαρκής και χωρίς συμβιβασμούς. Θα αλλάξουμε την εικόνα στην πόλη και στα χωριά. Η καθαριότητα, ο φωτισμός, τα αδέσποτα, το άθλιο οδικό δίκτυο, το τραγικό αγροτικό οδικό δίκτυο, η κακή συντήρηση των παλιών υποδομών, η έλλειψη παιδικών χαρών, η έλλειψη δημόσιων χώρων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν θα αποτελούν πια προβλήματα. Δεσμεύομαι να λύσω τα προβλήματα της καθημερινότητας. Οι αδύναμες κοινωνικές υποδομές. Θα ενισχύσουμε τις υπάρχουσες κοινωνικές υποδομές. Θα σχεδιάσουμε νέες, όπως δομή για κακοποιημένες γυναίκες, γυροκομείο. Έτσι αυτοί που έχουν ανάγκη να βρίσκουν στήριξη. Είμαι πολύ ευαίσθητη στα κοινωνικά θέματα.
Ο ανθρώπινος πόνος είναι πρόβλημα όλης της κοινωνίας. Θα δώσουμε οριστικά λύσεις στη μάχη του τέφλου, όπως λένε στην πλατεία. Θα σωθεί οριστικά το ζαχαρουργείο και η τέφλοκαλλιέργεια. Να θυμίσω εδώ ότι στη μάχη του τέφλου ο Δήμαρχος κρύφτηκε. Δεν κατέβηκε στην πλατεία ούτε για τα μάτια του κόσμου. Αντί να καταγγείλει τους υπεύθυνους πολιτικούς και τραπεζικούς, κατήγγειλε εμένα γιατί ήμουν μέλος της συντονιστικής επιτροπής. Γιατί στήριζα τους τέφλοπαραγωγούς. Ο κόσμος έβγαλε τα συμπεράσματά του. Σας ανακοινώνω σήμερα μερικές από τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για να αναζωογονήσουμε την οικονομία και την κοινωνική ζωή του τόπου. Θα στηρίξουμε και θα στηριχτούμε στον πρωτογενή τομέα. Η γεωργία και η κτηνοτροφία θα προωθηθούν για να παράξουν πλούτο για τους αγρότες αλλά και για την κοινωνία. Ήδη συμφωνήσαμε με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης τη διοργάνωση ενός ετήσιου πανευρωπαϊκού φόρουμ που θα ερευνά τις προοπτικές και τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής γεωργίας. Για την ενίσχυση και αξιοποίηση της διασυνοριακότητας προτείνουμε ένα διασυνοριακό μαραθώνιο στο Τριεθνές Ελλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας. Ένα κοινό θεσμό με διεθνή εμβέλεια για τους Δήμους Ορεστιάδας, Αδριανούπολης και Σβίλεγκρατ. Ένα μαραθώνιο της φιλίας και της συνεργασίας. Προτείνουμε το Βαλκανικό Στρατιωτικό Ποδοσφαιρικό Τουρνουά με την ονομασία Αντώνης Αντωνιάδης που θα διεξάγεται σε όλα τα περιφερειακά γήπεδα του Δήμου Ορεστιάδας. Προτείνουμε την προετοιμασία της πόλης για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Δεν είναι πολύς ο χρόνος για την προετοιμασία ενός μελετημένου φακέλου και φιλόδοξου. Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης είναι η μεγάλη ευκαιρία μας να αλλάξουμε επίπεδο, να δημιουργήσουμε υποδομές. Ενότητα χρειάζεται, σχεδιασμός και όραμα. Προτείνουμε την ενίσχυση του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής μας με τη δημιουργία του Μουσείου Ζώνης Δοξιπάρας, την ανάπτυξη αγροτουριστικών καταλυμάτων, την αξιοποίηση των θρησκευτικών μνημείων, την ανάδειξη των γιορτών του Άρδα ως αξιόλογο νεανικό μουσικό φεστιβάλ, την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας. Προτείνουμε την παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές. Προτείνουμε την υποστήριξη και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας. Προτείνουμε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών των αγροτών μας. Προτείνουμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες μας. Το πρόγραμμά μας, που είναι η συνολική μας πρόταση για να αλλάξει επίπεδο ο Δήμος μας, σύντομα θα το ανακοινώσουμε στους πολίτες. Σας λέω από τώρα ότι θα υπάρχουν εκπλήξεις. Σε αυτή την περήφανη γωνιά της Ευρώπης δεν ταιριάζει απογοήτευση. Σε αυτή την περήφανη γωνιά της Ευρώπης δεν κολλάει η απεσιοδοξία, το γκρίζο, τα σκυμμένα κεφάλια. Οι πρόγονοί μας πριν από 100 χρόνια έφτιαξαν αυτή την πόλη. Εμείς θα το βάλουμε κάτω. Όχι μόνο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες να ζήσουμε καλύτερες μέρες. Στις εκλογές του Μαΐου οι πολίτες θα κάνουν θετικές επιλογές. Θα αλλάξουμε σελίδα. Θα γίνει ανατροπή. Στη θέση αυτών που δεν μπορούν, ο λαός θα φέρει αυτούς που ξέρουν και μπορούν. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι. Το αφήγημά μας ξεκινάει με το κεφάλαιο ενότητα. Ενότητα της κοινωνίας και των δημοτικών παρατάξεων με βαστικό στοιχείο σύγκλησης στην αλήθεια. Αλήθεια είναι ότι μπορεί και πρέπει να γίνει ανατροπή στη Δημοτική Αρχή. Αλήθεια είναι ότι δεν σηκώνει ο τόπος άλλη αδράνεια, παρακμή, γκρίζο. Αλήθεια είναι ότι ο τόπος χρειάζεται ελπίδα και αισιοδοξία, νέες δημιουργικές δυνάμεις που θα υπηρετήσουν, που θα μπορέσουν να υπηρετήσουν το λαό. Καινοτόμες δράσεις που θα μας συνδέσουν με την τέταρτη τεχνολογική επανάσταση και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις ζωές μας και την εξέλιξη. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τη νέα εποχή, το νέο Δήμο Ορεστιάδας. Το μόνο που χρειάζεται είναι δουλειά. Εμείς τα μανίκια τα σηκώσαμε. Δουλεύουμε ήδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Με συγκινήσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η νίκη είναι δική μας. Υπόσχομαι ότι δεν θα απογοητεύσουμε τον κόσμο που πιστεύει σε μας, που ελπίζει από μας. Πάμε για μια νέα Ορεστιάδα. Μαζί θα φτιάξουμε ένα νέο Δήμο Ορεστιάδας, το πιο όμορφο Δήμο στη χώρα. Κύριε, ευχαριστώ. Κύριε, ευχαριστώ.